Ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας ξεκίνησαν, στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, την κεντρικότερη και μεγαλύτερη πλατεία του Ηρακλείου και την πιο πολύ συζητημένη, και θα ξεκινήσω έτσι με τον κύριο Αναστασάκη, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Απευθείας σύνδεση λοιπόν με το κέντρο του Ηρακλείου και την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί που μας περιμένει και ο αντιδήμαρχος, για λίγες μέρες ακόμα αντιδήμαρχος, αλλάζει αυτοδιοικητικό πόστο. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασάκη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τη συζητάμε χρόνια πράγματι την πλατεία. Βέβαια. 400 χρόνια. Τη συζητάμε αυτή την πλατεία. Χτίστηκαν οι τρεις καμάρες. Τη συζητάμε χρόνια αυτή την πλατεία, αλλά κύριε Αναστασάκη, τα περισσότερα χρόνια που συζητάμε για την πλατεία, Ελευθερίας, δεν συζητάμε με καλό πρόσημο, συζητάμε με αρνητικό πρόσημο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε την κουβέντα πριν από 8 χρόνια περίπου που είπαμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα. Η συζήτηση στην τεχνική υπηρεσία είχε ως εξής. Ωραία, μπορεί να άρεσε στους αρχιτέκτονες κάποτε αυτή η πλατεία, αλλά αν ρωτήσετε 100 Ηρακλείωτες, 98, 97, 95 θα σας πούνε κάτι αρνητικό. Εγώ καταλαβαίνω τη φιλοσοφία τότε του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που ήθελε να δώσει έτσι μια νεωτερική μορφή σε αυτή την πλατεία, να την εξυγχρονίσει σύμφωνα με αυτά που ισχύανε 30 χρόνια πριν. Αλλά όταν όλοι οι χρήστες αποδοκιμάζουν ένα σχεδιασμό, τότε πρέπει ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τα έργα να κάνει κάτι γι' αυτό. Σε αυτή τη λογική κινούμαστε, πάμε να την κάνουμε πιο φιλική, άλλα υλικά, όχι μάρμαρο, τοπική πέτρα, να εμπλουτιστεί το πράσινο, να έχει βελτιωμένες προσβάσεις και για τα εμποδιζόμενα άτομα και να γίνει μια ενοποίησή της με έργα που έχουν πετύχει, όπως είναι αυτό της πεζοδρόμης της δικαιοσύνης αλλά και της αναβάθμισης του πάρκου Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι πιο φιλική και περισσότερο πράσινο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το και μάρμαρο περισσότερο πράσινο. Δεν έχει λειτουργήσει καλά και στο αισθητικό μας κομμάτι, κύριε Αναστασάκη, ακριβώς, αλλά και στο πρακτικό κομμάτι. Δεν το θέλει ο κόσμος το μάρμαρο, είναι πολύ απλό. Δηλαδή και στην πλατεία Κορνάρου που τοποθετήθηκε, τολμώ να πω έντεχνα, δεν αρέσει στον κόσμο η συγκεκριμένη παρέμβαση. Έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή ένα έλλειμμα αναφορικά με τους χώρους πρασίνου. Επομένως, αν και θεωρητικά είναι σωστό στις πλατείες ο κύριος χώρος να είναι επισκέψιμος και σαν συνάδελφοι κοινού να διευκολύνει τις δραστηριότητες για διάφορες εκδηλώσεις και όχι να κυριαρχεί το πράσινο, στο Ηράκλειο, επειδή μας λείπει το πράσινο, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ τώρα θα δουλέψουμε σε δύο άξονες. Αναφορικά με τη μικρή πλατεία Καζαντζάκη, εκεί που είναι το ιατρικό κέντρο, γίνεται φύτευση μιας πολύ μεγάλης επιφάνειας με πράσινο. Ναι. Αυτή η επιφάνεια ενοποιείται με μια λωρίδα αντίστοιχη πρασίνου μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη και στον Μπελβεντέρε, εδώ που στεκόμαστε σε αυτά τα 9 στρέμματα του χώρου της Πλατείας Ελευθερίας, θα αυξήσουμε το πράσινο δημιουργώντας παρτέρια με χαμηλή φύτευση γύρω από τα δέντρα, τα οποία θα έχουν και το ρόλο του καθιστικού. Άρα στο μάτι του περιπατητή θα πολλαπλασιαστεί το πράσινο. Ψηλά δέντρα υπάρχουν και θα φυτευτούν και σε όλες τις κενές θέσεις, γιατί έχει αρκετές μέσα στην πλατεία που μπορούν να φυτευτούν. Και εκτιμώ ότι με αυτή την παρέμβαση θα είναι πολύ πολύ πιο ωραία η αίσθηση και πολύ πιο πράσινη στην πλατεία. Αρκεί να είναι και περιποιημένο το πράσινο, κύριε Αναστασάκη, γιατί έχουμε δει περιπτώσεις πρασίνου, και δεν το λέω μόνο για την πόλη μας, σε όλες τις πόλεις, όπου είναι εγκαταλελειμμένο και τελικά αντί για να μιλάμε για μια καλύτερη εικόνα, να μιλάμε για μια χειρότερη εικόνα. Είναι και αυτό ένα. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα προόδου. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι πήγαμε τη συντήρηση από 300.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτό δείχνει την πολιτική βούληση να το φροντίσουμε καλύτερα. Συνεργαζόμαστε και με το τμήμα με γεωπονία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου εδώ και χρόνια. Αλλά και υπάρχει μια διαρκή συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως είναι το ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι σοβαροί και μπορούν και δίνουν στο τμήμα πρασίνου κάποια επιστημονική στήριξη μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Άρα μπορεί να μην έχουν φανεί όλα τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω τα επόμενα χρόνια θα συζητάμε αρκετά καλά για τις παρεμβάσεις του πρασίνου. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Τώρα με ποια έργα έχουμε ξεκινήσει, ποιες εργασίες έχουν ξεκινήσει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, κύριε Αναστασάκη, αυτή την ώρα. Από αυτά τα 9 στρέμματα του Μπελβεντέρε έχουν οριοθετηθεί περίπου τα 5-6. Γίνονται οι καθαιρέσεις. Αν δείτε πίσω μου, ήδη έχει γίνει σε μια σημαντική έκταση πλήρης αποξύλωση των υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει γίνει μια πλήρης καθαίρεση σε όλες τις επιφάνειες. Mm-hmm. Στόχος είναι μέχρι τέλος του Γενάρη, καιρού επιτρέποντος, να έχουν πέσει και οι νέες τσιμεντοκονίες, το νέο
δάπεδο επί της ουσίας, επί του οποίου θα γίνουν οι υποδομές και θα τοποθετεί ο αστικός εξοπλισμός και βέβαια οι τελικές επιστρώσεις. Επειδή υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται επί της πλατείας Ελευθερίας, υπάρχει αυτή την ώρα πρόβλημα για τη λειτουργία τους, θα υπάρχει στο μέλλον, υπάρχουν προβλέψεις, υπάρχουν συζητήσεις μαζί τους για το τι θα γίνει με το κομμάτι αυτό? Αν μπορέσετε να παρατηρήσετε με μια γενική εικόνα εδώ, θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία επιρροή των εργασιών στα καταστήματα. Αυτό που έχω προτείνει στον εργολάβο σε συνέχεια συζητήσεων με τους καταστηματάρχες είναι να προσανατολίσουμε τις εργασίες εκεί μπροστά από το διάστημα Φλεβάρι-Μάρτι μέχρι το τέλος του Μάη, ώστε να μην έχουν την επιβάρυνση και την τουριστική σεζόν. Χάσανε τώρα μια γόνιμη και παραγωγική περίοδο που ήταν τα Χριστούγεννα και αυτό το αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο στοιχίζει στον ετήσιο τζίρο των καταστημάτων, να μην έχουν άλλο ένα πρόβλημα στην τουριστική περίοδο. Αυτό νομίζω ότι είναι λογικό και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ξέρετε, τώρα μου δίνετε και την καταλληλότερη πάσα, κύριε Αναστασάκη, για να σας θέσω για μία ακόμη φορά και δημόσια το ερώτημα. Και το κάνω αυτό γιατί οι τηλεθεατές εύλογα θα αναρωτηθούν, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω κι εγώ, παρότι το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν εδώ μέσα από την εκπομπή. Γιατί τώρα η έναρξη των εργασιών και όχι, ας πούμε, σε ένα μήνα, να περάσει η περίοδος των εορτών? Σε κάθε περίπτωση στην πλατεία Ελευθερίας, μία από όλες τις χρονιές θα χάναμε τα Χριστούγεννα. Ναι. Γιατί είναι 12μηνη η διάρκεια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να τελειώσει νωρίτερα αυτό το έργο. Μακάρι να τελειώσει, δεν έχουμε συνηθίσει τον κόσμο σε αποπεράτωση νωρίτερα από τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, το πιο ασφαλές πάντα είναι όταν σου έρχεται η έγκριση να υπογράφεις τη σύμβαση και να ξεκινάς. Είναι τόσα τα απρόπτα. Θυμηθείτε τα τελευταία χρόνια τι και τι έχουμε περάσει που δεν το περιμέναμε. Και σας δίνω ένα τελευταίο παράδειγμα. Όταν υιοθετήσαμε μία αναβολή στην εκτέλεση εργασιών στην επισκευή των κυβόληθων στην 25η Αυγούστου. Έχει περάσει ένα διάστημα πάνω από 2 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε την επισκευή στους κυβόληθους της 25ης Αυγούστου. Γιατί προέκυπτε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο όταν αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε την αναβολή αυτή. Δηλαδή, είχαμε πει για Οκτώβριο να ξεκινήσουμε, ήρθαν κάποιες πορείες, δεν επιτρεπόταν να συσσωρεύουμε οικοδομικά υλικά στο χώρο. Και αν θυμηθούμε και λίγο παλιότερα στη μεγάλη ανάπλαση της δικαιοσύνης που πάλι είχε τεθεί αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν παράλογο θεωρητικά το να ξεκινήσουμε αμέσως μετά την ακύρωση της καραντίνας και την επανεκκίνηση των καταστημάτων, όμως οι ανατιμήσεις και όλα τα προβλήματα που ήρθαν μετά ενδεχομένως να οδηγούσαν σε κίνδυνο την ίδια την εκτέλεση του έργου. Επομένως, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και βάλαμε πλάτη για να γίνει, όπως είναι αυτή την ανάπλαση που και εσείς το λέτε ότι την περιμέναμε τόσα χρόνια, το κάνουμε στο ταχύτερο δυνατό όταν οριμάζει η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης. Βέβαια, όμως, δεν εξαρτάται από εμάς όλη η διαδικασία. Ναι. Κύριε Αναστασάκη, όμως τώρα, για να δεν κάνω λάθος, έχει και ένα χρονικό ορίζοντα 12 μηνών η ολοκλήρωση του έργου. Σωστά. Δεν έχουμε το ρίσκο να χάσουμε δύο Χριστούγεννα στην πλατεία Ελευθερίας? Όχι, γιατί βλέπετε ότι μπήκαμε ήδη. Άρα είναι θέμα μερικών για τα απρόοπτα το λέω και για αυτά που μπορεί να πάνε πίσω τις εργασίες. Σας, εδώ που είναι το κεντρικό κομμάτι στο οποίο υπάρχει δραστηριότητα η εμπορική όταν γίνονται οι εκδηλώσεις, ήδη ξεκινήσαμε, άρα θεωρώ ότι άνετα πριν το Πάσχα θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών ή τουλάχιστον όλες οι βαριές εργασίες. Επομένως, κάλλιστα θα μπορούσε καν να μην χαθεί ούτε το καλοκαίρι. Μακριά από εμάς συγκρίνια καινού περιεχομένου, κύριε Αναστασάκη. Απλά οφείλουμε να καταγράψουμε όλες τις πλευρές του ρεπορτάζ και όλες τις φωνές, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος είχε συνδυάσει αυτές τις μέρες τη βόλτα του στο κέντρο του Ηρακλείου με μια επίσκεψη στην πλατεία Ελευθερίας. Και υπάρχουν και πολλά καταστήματα εκεί γύρω στην περιοχή που περίμεναν αυτές τις μέρες να δουλέψουν έτσι περισσότερο στην καρδιά των εορτών. Αντιλαμβανόμαστε όμως το πνεύμα. Θα σας παραπέμψω στην πρόσφατη εμπειρία. Την ταλαιπωρία που πέρασαν όλα τα καταστήματα στην Ήδη, στη Δικαιοσύνη, στην Εύανση και στη 1821. Αν πάτε πόρτα-πόρτα και ρωτήσετε τώρα τους καταστηματάρχες, θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα σας απαντήσει ότι άξιζε τον κόπο αυτή η ταλαιπωρία, γιατί τώρα όλοι οι Ηρακλειώτες αλλά και οι επισκέπτες χαίρονται να κυκλοφορούν εκεί. Εκείνοι ξέρουν βέβαια, κύριε Αναστασάκη, τι πέρασαν και πόσο δεινοπάθησαν εκείνες τις μέρες. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν. Να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Και έργα χωρίς ταλαιπωρία όμως μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον δεν θα δούμε. Πάντα τα έργα έχουν πολύ πολύ σκόνη, βαριά μηχανήματα, καθαιρέσεις, περιφράξεις, όχι ότι καλύτερο. Και στην ελληνική πραγματικότητα έχουν και αυξημένα πρόοπτα.
Σύμφωνοι. Αυτός είναι ο στόχος, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα λοιπόν τα απρόβλεπτα και όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Τα έργα είναι αναγκαία για να υπάρχουν βελτιώσεις, για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο και να στασάξει στο άλλο άκρο, να λέμε ότι δεν γίνεται και τίποτα σε αυτή την πόλη. Αλίμονό μας. Ναι, τώρα... το είπαμε και αυτό. Έτσι. Τώρα δεν το λέμε πια. Τώρα εσείς ετοιμάζεστε να αλλάξετε αυτοδιοικητικό μετερίζει, κυρία Αναστασάκη. Λίγες μέρες έμειναν για μια μεταπίδηση και δίπλα είναι το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο πλέον μπαίνεται ως περιφερειακός σύμβουλος. Τι ελπίζετε έτσι με τη νέα χρονιά? Κάποιος λοιπόν μου είπε ότι προκρίναμε την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας επειδή μετακομίζω στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυτό για να ρίξετε... αστείο μπορώ να το εκλάβω. Για να την κοιτάζετε, για να βλέπετε πώς πάει. Για να καλοπιάσουμε τον Περιφερειάρχη. Ναι, είναι αυτή η αλλαγή επικείμενη με την έναρξη της επόμενης χρονιάς. Σήμερα είχαμε και μια ωραία επικοδομητική ενημέρωση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για τον τρόπο λειτουργίας της περιφέρειας. Εμείς όσοι προερχόμαστε από άλλους βαθμούς αυτοδιοίκησης, από τον άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης, έχουμε εμπειρία, την είναι παρόμοιος ο αλγόριθμος. Ανυπομονώ για να σας πω την αλήθεια και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη και καλή θητεία με τη νέα χρονιά και τα νέα καθήκοντα, κυρία Αναστασάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εδώ θα είμαστε να έρχομαι πλέον ως σχολιαστής για την εκτέλεση των έργων στο Δήμο και να σας εκφράζω την άποψη. Θα είναι ίδια, δεν αλλάζω πουκάμισα σύμφωνα με τον καιρό. Οι δυσκολίες και το πώς προσεγγίζει ένας φορέας τα έργα είναι πάντα ίδιος. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε στην έξοδο από το τούνελ το όφελος που θα έχει όλη η πόλη. Θα έχετε νέες αρμοδιότητες όμως και πάνω σε αυτές και στις όποιες αρμοδιότητες και αν είναι αυτές με τη νέα χρονιά λοιπόν, θα συζητάμε και για αυτές, κυρία Αναστασάκη. Αλίμον. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Στη διάθεσή σας και πάλι καλές γιορτές. Είστε.